Τροφές που νικούν τον καρκίνο του αίματος. Το πολλαπλό μυέλωμα αποτελεί έναν από τους τρεις καρκίνους του αίματος, μαζί με το λέμφωμα και τη λευχαιμία. Συγκεκριμένα όμως, το πολλαπλό μυέλωμα αποτελεί έναν από τους πιο φωνικούς καρκίνους με πρακτικά καμία θεραπεία. 11.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο με λιγότερο από 5 χρόνια επιβίωσης από τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου. Μπαίνουμε λοιπόν στο θέμα πρόληψη, μιας και ενάντια αυτού του τόσο τρομακτικά επικίνδυνου και φωνικού καρκίνου, δεν έχουμε κάποιο επίσημο τουλάχιστον τρόπο αντιμετώπισης. Τρία βήματα ζωής. Το πολλαπλό μυέλωμα εμφανίζεται πολύ συχνά ως φυαλγία ή ως αυτόματο κάταγμα. Σε αυτή την περίπτωση, και αν η ηλικία μας είναι άνω των 40 ετών, προτείνονται οι εξετάσεις. Ανεμίας, δείκτης φλεγμονής ΤΑΦΚΑΕ, δηλαδή ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, να είναι πάνω από 100, και πάνω απ' όλα η εξέταση MGAS, M όπως Μανώλης, G, U και S. Αυτή η εξέταση είναι μονοκλονική γαμαπάθεια αδιευκρίνηστης σημασίας. Δεν έχω κανένα λόγο να σας κουράζω, απλά η συγκεκριμένη εξέταση αποτελεί ίσως το σημαντικότερο οδηγό πρόληψης κατά αυτής της τόσο φωνικής ασθένειας. Άρα MGAS πρόκειται για ειδική εξέταση αίματος ή ούρων που λέγεται ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, η οποία βρίσκει ανώμαλες κλονικές πρωτεΐνες που λέγονται παραπρωτεΐνες, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από πρόδρομος της εμφάνισης του πολλαπλού μυελωμάτος. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Ασφαλώς η φύση μας έχει πρικίσει με δώρα εναντίον και αυτής της ασθένειας. Ολική σάλεσης φυτοφαγική διατροφή. Η ολική σάλεσης φυτοφαγική διατροφή φαίνεται πως μειώνει έως και 50%, δηλαδή κόβει στο μισό την πιθανότητα εμφάνισης οποιοδήποτε τύπου καρκίνου του αίματος. Αν μη τι άλλο, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όμως θα εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο σε αυτή την περίπτωση, που δεν είναι άλλο από τον κουρκουμά. Ο κουρκουμάς θεωρείται ίσως η κορυφαία τροφή στον πλανήτη ενάντια στις φλεγμονές. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Τέξας, φάνηκε πως ο κουρκουμάς εμποδίζει εντυπωσιακά την ταχύτατη εξάπλωση, πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων του μυελώματος. Χαρακτηριστικά, σε διπλή τυφλή μελέτη το 2009, το 50% των ασθενών με MGAS ανταποκρίθηκε θετικά σε συμπλήρωμα κουρκουμίνης. Η κουρκουμίνη είναι το δραστικότερο στοιχείο του κουρκουμά. Στο βιβλίο «Τροφές που νικούν τις ασθένειες, συνταγές γενετικής διατροφής και διαλυματική νηστεία», εκτός από υπέροχες συνταγές που υπερενεργοποιούν τα κύτταρά μας, θα βρείτε δεκάδες αντίστοιχες μελέτες για τις πιο σημαντικές ασθένειες του ανθρώπου και τα κορυφαία διατροφοφάρμακα ενάντια σε όλα αυτά τα προβλήματα. Η γνώση είναι δύναμη. Καλή συνέχεια σε όλους.